Είναι γνωστή τούτα, τούτα αμπζολούτα, έτσι λέγεται. Και εμείς δημοσιογράφοι που το καλύπτουμε το ρεπορτάζ του πρωτογενούς τομέα, έτσι το αναφέρουμε, ή φιλόρυκτη της ντομάτας, αν το λέω σωστά. Αυτή τη στιγμή, αυτή η ασθένεια, η τούτα αμπζολούτα, έχει προκαλέσει μια σοβαρή επίπτωση που έχει να κάνει με την παραγωγή. Μειωμένη παραγωγή σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 20%. Τι σημαίνει μειωμένη παραγωγή? Εκτόξευση της τιμής με τον καταναλωτή να καλείται να βάλει το χέρι στην τσέπη και με φόντο βέβαια το Πάσχα. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Τσιμπραγάκη, τον παραγωγό ντομάτας, ντοματοπαραγωγό, να τον καλησπερίσω. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε, θερμά. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα το οποίο καταγράφεται αυτή την περίοδο στην παραγωγή σας? Είναι όπως θα αναφέρετε, είναι πάρα πολύ το σοβαρό ζήτημα και μας έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Και το δυσάρεστο είναι ότι δεν έχουμε περιθώρια αντιμετώπισης δυστυχώς και χρόνο με το χρόνο γίνεται σοβαρότερο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχετε κληθεί να το αντιμετωπίσετε, αναφέρομαι στην ασθένεια, εδώ και αρκετά χρόνια. Μας έχει έρθει από την Νότια Αμερική, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει να κάνει με το περίφημο τζιμπηματάκι της κάπιας, το οποίο προχωρά και προκαλεί νέκρωση κατά κάποιο τρόπο και σάπισμα της ντοματάς. Η τούτα αμπζολούτα είναι ένα έντομο το οποίο αποθέτει τα αυγά του κάτω στα φύλλα ή στο μίσχο της ντομάτας. Ναι. Τα αυγά βγάζουν μια μικρή κάμπια η οποία εισέρχεται μέσα στο φύλλο και τρέφεται στα πρώτα στάδια μέσα στο φυτό. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολη η καταπολέμησή της. Τρώει το μαλακό ιστό της ντομάτας, αλλά είναι μέσα στο φύλλο. Δηλαδή περικλείεται από την επιδερμίδα του φυτού, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολα προσβάσιμο στο φυτοπροστατευτικό που θα χρησιμοποιήσει ο παραγωγός. Δηλαδή το προστατευτικό δεν το δέχεται απευθείας το σκουλίκι. Αποτέλεσμα, μεγαλώνει ανεξέλεκτο μέσα στο φύλλο. Ναι. Και όταν πια μεγαλώσει αρκετά, εξέρχεται, εγκαθίσταται πάνω στο καρπό της ντομάτας, τον οποίο με την πρώτη δακοματιά τον καθιστά μη εμπορεύσιμο. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, τώρα θέλω να σας ρωτήσω, το πρόβλημα είναι εντονότερο? Και αν είναι εντονότερο, πού οφείλεται? Θα σας εξηγήσω. Ειδικά φέτος, ο ήπιος καιρός, ο ήπιος χειμώνας, ευνόησε πάρα πολύ τις γενναίες του ήπιου του εντόπου. Όταν ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, αραιώνει η διάρκεια της από τη μία γενναία στην άλλη. Καιρικές συνθήκες, η εξέλιξη λοιπόν του εντόμου. Οι καιρικές συνθήκες λοιπόν ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές για το έντομο. Από την άλλη, τα φυτοπροστατευτικά που εμείς η παραγωγή χρησιμοποιούμε είναι ήπια φυτοπροστατευτικά και τα τελευταία χρόνια είναι τα ίδια ακριβώς επαναλαμβανόμενα οι ψεκασμοί με αυτά τα φυτοπροστατευτικά, με αποτέλεσμα το έντομο να έχει αποκτήσει αντοχές απέναντί τους. Δεν δρούν όπως δρούσαν οι πρώτες επεμβάσεις. Μάλιστα. Πριν από 5-6 χρόνια που ξεκινήσαμε να τα χρησιμοποιούμε. Μας παρακολουθούν τώρα τηλεθεατές και ξέρετε τι θα ρωτήσουν. Θα ρωτήσουν το εξής: έρχεται Πάσχα. Με την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση που βιώσαμε και βιώνουμε, με τις ανατιμήσεις, αυξήσεις. Με την ντομάτα τι θα γίνει? Καθώς πουλάτε, από ό,τι λέει η εφημερίδα, 1,20 για παράδειγμα κατά μέσο όρο, και οι καταναλωτές θα κληθούν ή καλούνται να την αγοράσουν 2,5 ευρώ. Το κυριότερο είναι να υπάρχει ντομάτα για να καλύψει την κατανάλωση. Δυστυχώς η έλλειψη της ντομάτας ανεβάζει τις τιμές προς τα πάνω. Μάλιστα. Αυτό έχει προκύψει λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια παραγωγή που κατά βάση καλλιεργούσαν ντομάτες έχουν βγει εκτός της παραγωγής της ντομάτας, έχουν επιλέξει άλλες καλλιέργειες και ήταν αιτία το υψηλό κόστος που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η τούτα. Ναι. Και τα υψηλά προβλήματα που η τούτα προκαλεί στην ίδια την παραγωγή.
Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχεις ένα υψηλό κόστος για να αντιμετωπίσεις, δεν είναι αντιμετωπίσιμη πια, με αποτέλεσμα να σου κάνει ζημιά στην παραγωγή και όταν έχεις και τα έξοδα που πρέπει να είναι θέμα να βιωσιμότητας, την προστασία. Κύριε Τσιμπραγάκη, και θέμα βιωσιμότητας των παραγωγών. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ακριβώς, το παρακολουθούμε το θέμα, ανωτελεία βάζουμε και θα το παρακολουθήσουμε και θα ξανασυνδεθούμε πάλι το επόμενο διάστημα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μπει ένα φρένο. Χρειαζόμαστε και την ντομάτα και τους παραγωγούς και τη βιωσιμότητα και τις μειωμένες τιμές. Την καλησπέρα μας.